Στο νοσοκομείο Καβάλα σήμερα το μεσημέρι που φύγαμε ήταν 37 νοσηλευόμενοι στην κλινική του COVID και 7 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα. Γενικότερα έχουν μειωθεί τα κρούσματα, κύριε Γερόπουλε, σε σχέση με προηγούμενες μέρες. Τα κρούσματα είναι πάνω κάτω στα 40 εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Οι γιατροί μας πλέον είναι έμπειροι. Τα μηχανήματα τα οποία έχουμε είναι η τελευταία τεχνολογία και μπορούμε και διαχειριζόμαστε όλη αυτή την νοσηλεία του COVID με 100% αποτελεσματικότητα και μπορούμε και ελέγχουμε την κατάσταση. Δηλαδή οι νοσηλείες που γίνονται στο νοσοκομείο Καβάλας και τα εξιτήρια είναι ένα θετικό ισοζύγιο για την αντιπεριφέρεια της Καβάλας. Μάλιστα. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό να πούμε ότι υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση και παρατηρείται και στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, γενικώς, από άποψη προσωπικού νοσηλευτών, είχαμε κάτι νεότερο, υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ? Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή, παρόλο που περιμέναμε ενδεχομένως να γυρίσουν κάποιοι νοσηλευτές. Από ό,τι είδαμε, η απόφαση του ΣΤΕ είναι πλέον ότι είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, οπότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για τον καιρό που λείπανε, να κερδίσουν δηλαδή την υπόθεση νομικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο προπύργιο της επιστροφής τους στην δουλειά τους. Εάν δεν θέλουν να επιστρέψουν, πιστεύω ότι τα επόμενα βήματα του Υπουργείου Υγείας θα είναι προς την κατεύθυνση της οριστικής απομάκρυνσης. Μάλιστα. Για να δούμε. Στις απλές κλίνες σε COVID ή ακόμη και στις ΜΕΘ έχουμε νοσηλεία εμβολιασμένων, κύριε Γερόπουλε? Έχουμε νοσηλεία εμβολιασμένων στα ποσοστά που αναφέρονται πανελλαδικά. Δηλαδή περίπου στο 25% των νοσηλευομένων είναι εμβολιασμένοι. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί την τελευταία χρονική περίοδο είναι οι νοσηλευόμενοι οι οποίοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις και δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Βέβαια, με τα πολλά εμβόλια τα οποία γίνονται για τρίτη δόση πλέον, νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε και αυτό, το οποίο είναι πάλι το τελευταίο προπύργιο του χτισήματος του τείχους ανοσίας στην αντιπεριφέρεια της Καβάλας. Θα παρατηρείτε δηλαδή αυτό το φαινόμενο και θα πρέπει άμεσα, ειδικά όσοι είναι και κάποια ηλικία, να σπεύσουν να κάνουν και την τρίτη δόση, κύριε Γερόπουλε. Είναι κρίμα, είναι κρίμα αυτή την περίοδο. Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον εμβολιασμό, άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάστηκαν για να μην κάνουν την τρίτη δόση και να αντιμετωπίσουν τον ιό όπως πρέπει και να βοηθήσουν την κοινότητα, να βοηθήσουν την οικογένειά τους, να βοηθήσουν τον εαυτό τους, να χτιστεί το τείχος ανοσίας που χρειάζεται για να τελειώνουμε με τον κορονοϊό. Έτσι, σωστά. Έχουμε και νοσηλεία παιδιών, κύριε Γερόπουλε, παρατηρείτε, ή και ενδεχομένως κάποια κρούσματα τελευταίο χρονικό διάστημα να είναι σε παιδιά? Ενώ τα κρούσματα στα παιδιά είναι πολλά, βλέπετε στα σχολεία κτλ., στο νοσοκομείο μας δεν έχουμε παιδιά και όσα έχουμε στις παροδικές περιπτώσεις, ειδικά με τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία δεν μοιάζει με τις αρχικές μορφές του ιού. Ό,τι έρχεται στην Καβάλα διακομίζεται στη Θεσσαλονίκη για να αντιμεταβιστεί στα νοσοκομεία τα οποία έχουν παιδιατρικές κλινικές, έχουν μονάδες νοσηλείας παιδιών κτλ. Μάλιστα. Τώρα, περνάμε λίγο και στο θέμα των εμβολιασμών. Υπάρχει νέα γραμμή εμβολιασμού για το νοσοκομείο? Βεβαίως. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον προσωπικό για να ενισχύσουμε το εμβολιαστικό κέντρο, να ανοίξουν επιπλέον γραμμές. Νομίζω περίπου στα 500 εμβόλια καθημερινά θα γίνονται στο νοσοκομείο. Βέβαια, η ένσταση όλων των υγειονομικών, ειδικότερα του νοσοκομείου, είναι ότι το νοσοκομείο δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνονται τα εμβόλια. Αλλά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, το μη χείρον βέλτιστον, νομίζω ότι καλώς γίνονται στο νοσοκομείο, παρόλο που δεν θα έπρεπε. Καλώς γίνονται εμβόλια όπου γίνονται. Ακόμα και έξω από τις εκκλησίες έπρεπε να γίνονται, έξω από τις δημαρχίες, έξω από την ομαρχία. Παντού, σε όλα τα δημόσια κτίρια έπρεπε να γίνονται εμβόλια για να καταλάβει ο κόσμος ότι η μόνη λύση αυτή την περίοδο είναι ο εμβολιασμός. Μετά από την ανακοίνωση και των μέτρων και από τον Πρωθυπουργό για το πρόστιμο των 100 ευρώ, βλέπετε εσείς περισσότερο ενδιαφέρον για εμβολιασμό πρώτης δόσης?
Νιώθω πολύ χαρούμενος ως Έλληνας που επιτέλους υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία βλέπει τα πράγματα όπως πρέπει να είναι. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα μας. Δεν είναι δυνατόν μετά από όλα όσα έχουν γραφτεί, μετά από όλα όσα έχουν ακουστεί, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, τους θανάτους κτλ., να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Τι να πω, θλίβομαι. Είναι ντροπή. Είναι αχαρακτήριστο. Επιτέλους η κυβέρνηση πήρε την υπόθεση στα χέρια της. 100 ευρώ πρόστιμο. Ας το κάνει 1000. Να τελειώνουμε. Μάλιστα. Κύριε Κερόπουλε, κάτι για το τέλος. Τελικώς, επειδή έγινε και μεγάλος δώρος και συζήτηση γι' αυτό, επιστράτευση υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών είχαμε για το νοσοκομείο, χρειάστηκε? Το νοσοκομείο Καβάλας, παρόλο που ήρθε ένας ιδιώτης γιατρός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός γιατρός που είχε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, ναι, δεν είχε την ανάγκη υποστήριξης από τον ιδιωτικό τομέα σε αυτή την περίοδο. Καλό είναι το μέτρο. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, γνωρίζοντας τα δεδομένα που υπάρχουν παγκόσμια, θα έπρεπε και το κράτος να προσκαλέσει τους ιδιώτες γιατρούς, θα έπρεπε και οι ιδιώτες γιατροί από μόνοι τους να έρθουν στο σύστημα υγείας, γιατί στη ζυγαριά, κύριε Τζεμιδάκη, μπαίνουν δύο πράγματα. Μπαίνει αυτή η απαγορευτική λέξη, η απαγορευμένη λέξη για τα στόματά μας, η διαλογή στα επίγοντα. Διαλογή σημαίνει ότι δεν προλαβαίνω και κάποιους ανθρώπους θα τους αφήσω να πεθάνουν στο δρόμο, και από την άλλη οι ιδιώτες να έρθουν στο σύστημα υγείας για να βοηθήσουν. Διαλέξτε και πάρτε. Έπρεπε να έρθουν ιδιώτες και γιατροί, ιδιώτες και νοσηλευτές, έπρεπε να έρθουν όλοι μέσα και μάλιστα οικειοθελώς. Αν θέλουμε να μιλάμε για χώρα, αν θέλουμε να μιλάμε για οργανωμένο σύστημα υγείας, δεν θα έπρεπε να συζητάμε τίποτα παρά μόνο να αποφύγουμε τη διαλογή των περιστατικών στα επίγοντα. Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο συζητάμε σε αυτή την περίοδο είναι εκτός θέματος.